Κύριε Ραλάτο, μια κουβέντα που κάνουμε με τον Προκόπη τα τελευταία 24 ώρα είναι στο επίπεδο το ότι ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες. Και δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες. Ή μας φαίνεται ότι δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν ξεκινώντας να πω ότι μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι περισσότερες κυριακάτικες εφημερίδες έχουν εξαφανίσει από πρώτο θέμα, εκτός αν θυμάμαι καλά από το ριζοσπάστη και άλλον ένα, το θέμα των πυρκαγιών. Ναι. Λες και δεν πέρασε μια μέρα που λέμε. Δεύτερον, όσον αφορά τις αντιπυρικές. Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι η ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι ότι για να γίνουν οι όποιες αντιπυρικές ζώνες χρειαστεί σε κάθε ειδικό δασικό σύμπλεγμα έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη των ειδικών συνθήκων πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του κάθε δάσους. Αποτέλεσμά της, αυτής της ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης, θα είναι να γίνει μια μελέτη διαχείρισης και στο πλαίσιο της μια μελέτη αντιπυρικού σχεδιασμού, η οποία θα περιλαμβάνει διάφορα μέτρα. Ένα εκ των μέτρων που δεν είναι πάντα αναγκαίο είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν από μόνο του νομίζω ότι δεν προσανατολίζει σωστά και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλά αποκρύβει και το γεγονός δυστυχώς ότι χρόνια τώρα, δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν ενίσχυαν με μέσα χρήματα και προσωπικό τις υπηρεσίες τις αρμόδιες, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν και μελετητικά και με την εκτέλεση των απαραίτητων έργων. Εν ολίγη στα δασαρχεία, σε αυτά αναφέρεστε, κύριε Ραλάτο. Για τα δασαρχεία είναι ο λόγος ότι δεν έχουν ενισχυθεί. Βεβαίως, κυρίως για τα δασαρχεία. Ναι. Να σας πω ότι όσο κάνουν 10 χιλιόμετρα της Εθνικής Οδών Αθηνών Θεσσαλονίκης, που είναι αναγκαία βέβαια, τόσο ήταν και τα χρήματα που δίνανε για όλα τα δάση, δηλαδή για το 65% του χερσαίου εδάφους της Ελλάδας. Μάλιστα. Και μιλάμε για 0,04% του προϋπολογισμού. Να σας πω ότι οι δασικές υπηρεσίες στα δασαρχεία ζήτησαν 100 εκατομμύρια μόνο για έργα καθαρισμού. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις τα μαγείρεψαν και τα έκαναν 17 εκατομμύρια και τελικά δόθηκαν 1,7 εκατομμύρια. Yeah. Ενώ μόλις άρχισε το πρόβλημα να εμφανίζεται, ξαφνικά εμφανίστηκαν 28 εκατομμύρια για δήμους και όχι για αντιπυρική προστασία. Κύριε Ραλάτο, είστε μέλος του Συλλόγου των Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Ναι, της Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Διατελέσει και δασάρχη σε αρκετές περιοχές για πολλά χρόνια και γνωρίζετε. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, ακούγοντας διαμαρτυρίες, παράπονα από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης για το γεγονός ότι τα δασαρχεία δεν δίνουν άδειες την ώρα που είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Και μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπήρχαν και παρεμβάσεις ακόμα και για επιβολή προστήμων. Ναι, για... τέλος πάντων δεν υπήρχε το δικαίωμα να προχωρήσουν αντιπυρικές ζώνες. Τι απαντούν οι δασολόγοι σε αυτό και αυτοί που. Καταρχήν να διευκρινίσω. Να διευκρινίσω, δασάρχης δεν υπήρξα, δασολόγος έχω υπάρξει σε διάφορα. Σωστά, σωστά. Ναι, σε δασαρχεία. Κοιτάξτε, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί εμφανίζεται μια τέτοια αντίθεση. Και για τον εξής λόγο, ότι η αντίθεση αυτή εμφανίζεται όταν υπάρχουν πυρκαγιές. Γιατί δεν εμφανίζεται αυτή η αντίθεση όταν δεν γίνονται πυρκαγιές. Το προηγούμενο διάστημα που χρειάζεται η προετοιμασία του δάσους, η πρόληψη δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε. Να δώσουν όμως, νομίζω, πρέπει νομίζω, να δίνουν άδειες όμως στα δασαρχεία την ώρα που είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά για να καθαρίζει μια ζώνη να προλάβουμε το κακό. Εκείνη την ώρα, δεν, έστω και έτσι. Κοιτάξτε, με δεδομένο δεν, μπορεί, ότι δεν υπάρχει πρόληψη όπως είπατε. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Λίγο με τη μεθοδολογία της σκέψης διαφωνώ. Το δασαρχείο είναι κρατικός μηχανισμός. Εκτελεί την κυβερνητική πολιτική και την εξειδικεύει στον τομέα των δασών. Η τοπική διοίκηση έχει άλλο ένα συγκεκριμένο ρόλο, είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού και αυτή. Ο καθένας έχει τους ρόλους τους. Οι ρόλοι τους όμως καθορίζονται σαν, πώς να το πω, καθορίζονται πραγματικά από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Από τους νόμους που ψηφίζονται. Οι νόμοι που ψηφίζονται λοιπόν
λένε ότι τα δασαρχεία, οι νόμοι που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις, λένε ότι τα δασαρχεία έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των δασών. Και υπάρχει η διαχείριση και πρέπει να υπάρχει με επιστημονικούς όρους. Δεν μπορεί με κριτήριο μόνο την άποψη κάποιου τοπικού άρχοντα που έχει το δικαίωμα και του λόγου και της άποψης και της συζήτησης να δίνεται προτεραιότητα και μάλιστα τη στιγμή της κρίσης. Κύριε Ρελάτο, μια που το λέτε για να μην το χάσουμε. Άρα, διορθώστε με αν το έχω καταλάβει διαφορετικά. Πέρα από τους διακριτούς ρόλους, οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμοι, γνωρίζουν να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες ή αυτό είναι θέμα αμιγώς των δασαρχείων, άρα δεν έχουν να κάνουν οι Δήμοι κάτι πάνω σε αυτό. Ή να συμπληρώσω, πρέπει να... Νομίζω ότι οι Δήμοι έχουν... επανδρώνονται και με δασολόγους ειδικούς οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να συμμετέχουν και εκείνοι με τη γνώση τους στις διαδικασίες αυτές. Κοιτάξτε, συνεργασίες πάντα μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν το καθορίζει ούτε ο δασάρχης, ούτε ο δήμαρχος το πλαίσιο. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι, ότι είναι προκαθορισμένο. Το καθορίζουν νομοθετικά. Άλλοι. Οι Δήμοι γνωρίζουν να ανοίγουν τέτοιες ζώνες? Όχι, δεν γνωρίζουν. Καταρχήν, το ένα είναι ότι δεν γνωρίζουν. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να έχουν τη συνολική εικόνα. Γιατί ξέρετε ότι αν υπάρχει μεγάλη κλίση του εδάφους, αν το έδαφος είναι πτωχό και δεν είναι το αναγκαίο που χρειάζεται για την ανάπτυξη των δασών. Είναι κατανοητό, μπορεί κύριε να Λάτο, χρειάζεται ζημιά. Επιστημονική γνώση. Αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Αμαξίδη, ότι υπάρχει επιστημονική γνώση και αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και μπορεί στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασών μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά, κύριε Ραλάτο. Να είστε αγώνα καλά, κύριε Αμαξίδη. Αγώνα θέλει, αγώνα από όλους.